Όπως έχουμε προαναγγείλει από χθες, αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε κοντά μας τον Τάσο τον Κόνστα, είναι νομικός, ένας από τους τρεις εκπροσώπους του ΕΠΑΜ. Θα μιλήσουμε για τον ΕΝΦΙΑ. Υπάρχει μια ενδικοφανής προσφυγή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Καλή σας μέρα, κύριε Κόνστα. Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε απέναντι στην πολιτεία και σε αυτό το νέο χαράτσι? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για νέο χαράτσι. Διότι το περιβόητο χαράτσι, το ΕΤΙΔΕ που μετά μετονομάστηκε σε ΕΤΑ, ναι, ενώ υποτίθεται ότι θα είχε προσωρινό χαρακτήρα και μόνο με αυτή την προϋπόθεση είχε γίνει ανεκτό συνταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τον ΕΝΦΙΑ μονιμοποιείται. Μονιμοποιείται δηλαδή ένας φόρος κατοχής ακινήτων αντίθετα επί της ουσίας με τη διάταξη του άρθρου 17 του Συντάγματος που προστατεύει την ακίνητη ιδιοκτησία, την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Είναι αντισυνταγματικός? 100%. 100%. Και δεν είναι μόνο για αυτό το λόγο, είναι για πάρα πολλούς λόγους. Είναι διότι δεν εξετάζει το εισόδημα του πολίτη, δηλαδή ανεξαρτήτως του ακινήτου το οποίο κατέχει, εάν όντως μπορεί να πληρώνει ένα φόρο. Δεν προβλέπει αφορολόγητο. Δεν προβλέπει απαλλαγή για πολυτεκνούς, για ανάπηρους, για άπορους, για ανεργούς, για. Δεν συσχετίζει το ύψος του φόρου με τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε πολίτη. Μιλάμε για ένα τέρας, έτσι. Ένα φόρο ακινήτων ο οποίος μονιμοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και αποτελεί μάλιστα καινοτομία και σε διεθνές επίπεδο. Είναι ελάχιστες οι χώρες, αν υπάρχει άλλη χώρα, που να έχει τέτοιο φόρο ακινήτων, και βέβαια είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει όλοι να αντιδράσουμε. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Το ελληνικό κράτος, προκειμένου να καταστήσει πιο δύσκολη την προσφυγή του πολίτη στα δικαστήρια και το ενδεχόμενο δικαίωσής του από τα δικαστήρια, έχει σκαρφιστεί από τον Αύγουστο του 2013 μία ειδική διαδικασία που λέγεται ενδικοφανής προσφυγή. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Είναι μία ένσταση του πολίτη προς το κράτος για τους φόρους που του επιβάλλει. Παλαιότερα δεν χρειαζόταν να κάνει αυτό ο πολίτης αυτό το πράγμα, διότι μπορούσε να προσφύγει αμέσως στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια για τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, για να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την προσφυγή του πολίτη, έχουν βάλει αυτό το προστάδιο, όπου κάνει αυτή την ενδικοφανή προσφυγή, αυτή την ένσταση, προς μια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δεν έχει το χαρακτήρα καν της ενδικοφανούς επιτροπής, δηλαδή μιας ιονή δικαστικής επιτροπής που έχει τα εχέγγυα να κρίνει την ένσταση του πολίτη. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από απλούς υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών χωρίς νομικές γνώσεις και είναι σαν να ζητάμε από αυτόν που μας επέβαλε το φόρο να κρίνει αν ο φόρος που μας επέβαλε είναι και σωστός. Μοιάζουνε με... Καταλάβετε, σε άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοιες επιτροπές, όπως ας πούμε στην τοπική διοικητική επιτροπή του ΙΚΑ ή του ΤΕΒΕ και άλλων οργανισμών, οι επιτροπές αυτές συντίθενται από μόνο έναν εκπρόσωπο της υπηρεσίας. Οι άλλοι δύο εκπρόσωποι, γιατί συνήθως είναι τριμελείς ή πενταμελείς, πάντως έχουν περισσότερα μέλη, είναι ανεξάρτητοι. Δηλαδή στο ΙΚΑ, για να καταλάβετε, η τοπική διοικητική επιτροπή του ΙΚΑ απαρτίζεται από έναν υπάλληλο του ΙΚΑ, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών. Είναι δηλαδή κάπως πιο ανεξάρτητες. Εδώ τίποτα. Υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Και δυστυχώς αυτό ισχύει για όλους τους φόρους, όχι μόνο για τον ΕΝΦΙΑ. Τι έχουν κάνει λοιπόν? Έχουν υποχρεώσει τον πολίτη, πριν προσφύγει στα τακτικά δικαστήρια, να κάνει αυτή την ενδικοφανή προσφυγή. Εμείς έχουμε αναρτήσει αυτό το κείμενο της ενδικοφανούς προσφυγής με αίτηση αναστολής. Η αίτηση αναστολής είναι ένα ξεχωριστό πράγμα, το οποίο όμως δίνει δυνατότητα ο νόμος να ενσωματωθεί σε πρώτη φάση στο ίδιο έγγραφο ένστασης. Και η αίτηση αναστολής προορίζεται για όσους ανθρώπους μπορούν να αποδείξουν, για όσους πολίτες μπορούν να αποδείξουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ούτε το ελάχιστο ποσό του ένφια. Μάλιστα. Ποιες είναι τώρα οι επιλογές? Ναι, σε αυτή την ταχυδακτυλουργική πράξη
του Υπουργείου Οικονομικών. Ποια είναι, ναι. Για μένα όλοι οι πολίτες θα πρέπει να αντιδράσουν. Ακόμα και αυτοί που για δικούς τους λόγους είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωμένοι να πληρώσουν τον ένφια. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, συμπολίτες μας που συναλλάσσονται με το δημόσιο ή με δήμους και προκειμένου να πληρωθούν από αυτούς, πρέπει να έχουν καταβάλει όλους τους φόρους ώστε να έχουν φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν να πληρωθούν. Mm-hmm. Ακόμα και αυτοί πρέπει να προσβάλλουν τον ένφια. Είναι μία μορφή έμεσης σταδιακής δίμευσης της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, είναι επίθεση κατά της ιδιωτικής πλέον περιουσίας των πολιτών, διότι δυστυχώς η δημόσια περιουσία μέσω τα ΙΠΕΔ οδεύει προς εκποίηση σιγά σιγά. Ναι, ακριβώς. Και τώρα, πέρα από το βραχνά των τραπεζών που έχουν πάρα πάρα πολλοί πολίτες και κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητά τους, μας βάλανε και τον ένφια για να μας αποτελειώσουν. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης? Ναι, ακριβώς. Το διατάσσεται. Το καλύτερο θα ήταν να μην πληρώσει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ένδειξη αντίθεσης. Αλλά αυτό είναι για τους γενναίους, αν θέλετε. Τώρα, να λέει ένας δικηγόρος ότι το καλύτερο θα ήταν να μην πληρώσεις, δεν είναι και τόσο, ας πούμε, νόμιμο ή προσήκον, αν θέλετε. Ναι, ακριβώς. Επειδή όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν αντισυνταγματικό νόμο, εξόφθαλμα αντισυνταγματικό, και το κράτος κινήθηκε παρά τις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας που είπε ότι το χαράτσι δεν μπορεί να μονιμοποιηθεί, ενώ τώρα το μονιμοποιεί, έστω και με άλλη ονομασία, ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα και υποχρέωση κατά κάποιο τρόπο να αμυνθεί σε αυτή τη διαρκή κατάλυση του συντάγματος. Γιατί μιλάμε για κατάλυση του συντάγματος και σε αυτό το σημείο. Άρα με βάση το 120 παράγραφος 4 του συντάγματος που λέει ότι η τήρηση του παρόντος συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, δικαιωμένων και υποχρεωμένων να αντιδράσουν σε όποιον προσπαθεί να το καταλύσει με τη βία, έχουμε δικαίωμα ακόμα και να αρνηθούμε την πληρωμή. Βεβαίως. Και εσείς λοιπόν μπορείτε ως νομικός. Πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι εύκολο, διότι εάν δεν πληρώσουμε τον ένφια και κάνουμε απλά την προσφυγή, mm-hmm. χωρίς να κάνουμε αίτηση αναστολής, έτσι. Ναι. Κάνουμε απλά την ενδικοφανή προσφυγή χωρίς την αίτηση αναστολής, τότε πολύ απλά μετά από 6-7 χρόνια όταν θα συζητηθεί η προσφυγή μας, εάν δεν δικαιωθούμε, θα κληθούμε να καταβάλουμε περίπου λίγο πάνω από το διπλάσιο του αρχικού ποσού που μας έχει καταλογιστεί για αυτή τη χρονιά. Άρα και για κάθε επόμενη χρονιά που θα ισχύει ο ένφια, αντιστοίχως αυξάνεται το ποσό. Αυτό λοιπόν δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι εύκολο μόνο για ανθρώπους που έχουν, ξέρω εγώ, ένα ποσό ένφια, ας πούμε 100 ευρώ και σου λέει το να πληρώσω μετά από 6-7 χρόνια 210, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι. Με δεδομένη όμως την πτώση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων, διότι οι περισσότεροι έχουμε οικονομικά προβλήματα πλέον, θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος μπορεί, αν μη τι άλλο, να κάνει την αίτηση αναστολής εκτέλεσης μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή. Και έχει και τη δυνατότητα, έχει πιθανότητες μάλλον, να γίνει δεκτό αυτό το πράγμα από τα δικαστήρια, γιατί σας το λέω εκ των προτέρων, οι προσφυγές, οι ενδικοφανείς του ένφια και οι αιτήσεις αναστολής πιθανότατα δεν θα προλάβουν καν να εξεταστούν από την Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών αυτή την περίφημη, διότι εκεί, για να καταλάβετε, δεν θα πάνε μόνο οι προσφυγές του ένφια, που κάπου διάβασα στο διαδίκτυο ότι έχουν ασκηθεί περίπου 80.000 μέχρι σήμερα, εκεί πηγαίνουν όλες οι προσφυγές για όλα τα φορολογικά θέματα που έχουν ανακύψει από τον Αύγουστο του 2013 και μετά. Μάλιστα. Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, για μένα ο πολίτης θα πρέπει να αντιδράσει σε κάθε περίπτωση. Έχει τις εξής επιλογές. Όσοι είναι χαμηλού εισοδήματος μπορούν να κάνουν την αίτηση αναστολής. Θα απορριφθεί λοιπόν η ενδικοφανής προσφυγή και η αίτηση αναστολής μετά από 60 μέρες από το Υπουργείο Οικονομικών. Η αίτηση αναστολής υποτίθεται ότι απορρίπτεται στις 20 ημέρες. Ναι. Οπότε εκεί έχουν δύο δυνατότητες. Συνεχίζουν τη διαδικασία κανονικά με δικηγόρο ενώπιον των δικαστηρίων. Σε αυτό το ενδεχόμενο τα έξοδα αυξάνονται και αυξάνονται πολύ. Δηλαδή ο συνδυασμός άσκησης προσφυγής και αίτησης αναστολής στα δικαστήρια κανονικά
ως έξοδο για τον πολίτη πλησιάζει τα 1000 ευρώ. Έτσι, μπορεί και να τα ξεπεράσει. Γι' αυτό που... αναφέρατε νωρίτερα ότι δυσκολεύει τον πολίτη. Μα δεν τον δυσκολεύει απλώς. Επί της ουσίας του στερεί το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής στα δικαστήρια. Επί της ουσίας του στερεί το θεσματικό δικαίωμά του. Διαφωνώ, σου λέει. Θέλω να πάω στα δικαστήρια, να μην πληρώσω. Αμφισβητώ το φόρο που μου έβαλες. Το κράτος έρχεται αυτή τη στιγμή και σου λέει: πλήρωσε το και έλα μετά από 15 χρόνια να δικαιωθείς. Γιατί όλη η διαδικασία μπορεί να κρατήσει και 15 χρόνια. Αν σκεφτείτε ότι θα συζητηθεί η προσφυγή σε πρώτο βαθμό στα 6-7 χρόνια, ναι, περίπου, μέχρι να βγει η απόφαση, πιάνουμε τα 7 με 8, να πάμε μετά στο διοικητικό εφετείο. Και αν το δημόσιο που δεν του στοιχίζει τίποτα μας πάει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ανέρεση, μιλάμε για τη 15ετία μέσα στο νερό. Μάλιστα. Δηλαδή, ηλικιωμένοι πολίτες, έτσι, ένας πολίτης που είναι 75 χρονών σήμερα, σου λέει τι θα γίνει, εγώ θα πάω στα δικαστήρια και θα δικαιωθώ όταν θα είμαι 90, θα ζω στα 90. Για να καταλάβετε πόσο άδικο είναι αυτό το κράτος με τους πολίτες του. Και το άδικο είναι επίκης έκφραση. Είναι απάνθρωπο. Ναι, επίκαστατη. Ναι. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο πολίτης? Οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος μπορούν να προσφύγουν με δικηγόρο που θα τους διορίσει το ίδιο το δημόσιο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στην ιστοσελίδα του έχει αναρτήσει μία αίτηση για το λεγόμενο ευεργέτημα της παινίας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος πολίτης έχει πολύ χαμηλά εισοδήματα μπορεί να κάνει αυτή την αίτηση, προσκομίζοντας βέβαια τα καθαριστικά του έτσι να φαίνονται τα εισοδήματα, και να ζητήσει να του διορίσει το δημόσιο δικηγόρο για να στραφεί κατά του δημοσίου. Είναι ένα τελευταίο πλεονέκτημα που έχουμε και που αξίζει τον κόπο οι πολίτες να μην τα παρατήσουν λόγω γραφειοκρατίας και δυσκολιών και να το εκμεταλλευτούν. Σε όσους γίνει δεκτό. Παρένθεση, όποιος οφείλει ένφια κάτω των 588 ευρώ μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία χωρίς δικηγόρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν ξέρω και πώς είναι κάτω από 588 ευρώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο μέσος πολίτης που έχει ένα σπίτι, ίσως και ένα χωραφάκι από τους γονείς του, ας πούμε, ή ένα πατρικό στο χωριό, ενδέχεται να είναι πάνω από 588 ευρώ. Τι μπορούν να κάνουν τώρα αυτοί που έχουν εισόδημα, λίγο μεν, αλλά όχι τόσο λίγο ώστε να δικαιολογείται ο διορισμός δικηγόρου απευθείας από το δημόσιο, που θα το πληρώσει το δημόσιο δηλαδή, αλλά θέλουν παρόλα αυτά να αντιδράσουν, γιατί για μένα πρέπει όλοι να αντιδράσουμε. Αυτοί οι πολίτες λοιπόν μπορούν να κάνουν το εξής. Μπορούν να πληρώσουν τις 3 από τις 6 δόσεις του ένφια την ημέρα που καταθέτουν και την ενδικοφανή προσφυγή, ώστε τουλάχιστον το υπόλοιπο ποσό του ένφια, το άλλο 50%, οι 3 από τις 6 δόσεις, να μπει σε αναστολή. Τι σημαίνει τι το παίρνει σε αναστολή? Ναι. Παίρνει σε αναστολή σημαίνει ότι ναι μεν τοκίζεται το υπόλοιπο 50% του ένφια με 8% περίπου το χρόνο. Το χρόνο. Mm-hmm. Άρα στο 50% που θα χρωστάνε θα προσθεθεί άλλο ένα 50%, άλλο ένα μάλλον 25% επί της ουσίας της 100% της οφειλής τους όταν θα έχει γίνει δίκη. Μάλιστα. Γλιτώνουν όμως τα πρόστιμα που προβλέπονται, τα οποία είναι 10% αν δεν πληρωθεί ο φόρος πάνω στο δίμηνο, η δόση δηλαδή, 20% αν δεν έχουν πληρωθεί οι δόσεις πάνω στο χρόνο από τη μη πληρωμή κάθε δόσης, και 30% στη διετία. Δηλαδή ο πολίτης που θα αρνηθεί να πληρώσει, και γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι και τόσο εύκολο ενδεχομένως, μέσα σε μία διετία έχει επιβαρυνθεί μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις αυτές με περίπου 67% της αρχικής οφειλής. Μάλιστα. Έτσι, είναι ένα ασύλληπτο νούμερο. Είναι το τιμωρεί επειδή δεν πληρώνει. Ακριβώς. Και δεν εξετάζει μάλιστα αν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ή όχι. Αυτό είναι το κυριότερο. Άρα, οι πολίτες που έχουν ένα εισόδημα χαμηλό μεν που όμως δεν δικαιολογεί το διορισμό δικηγόρου και έχουν ένφια πάνω από 588 ευρώ, μπορούν σε κάθε περίπτωση να κάνουν την ενδικοφανή προσφυγή, να μπει το ίμιση του ποσού σε αναστολή, έχοντας βέβαια προκαταβάλει το 50% και να αφήσουν το υπόλοιπο 50% να τοκίζεται. Μάλιστα. Τώρα, ακόμα και αυτή η τόκη είναι παράνομη. Γιατί?
διότι διαφορετικά η αναστολή δεν έχει νόημα. Ο νόμος δεν λέει πουθενά ότι το ποσό που μπαίνει σε αναστολή το κίζεται. Αναστολή σημαίνει αναστολή ύσπραξης. Θα δω εάν το οφείλεις. Γιατί αν όσο είναι σε κρεμότητα αυτό, το δεν ξέρω αν το οφείλεις, τέλος πάντων σου έχω δώσει το δικαίωμα να μην το πληρώσεις, δεν μπορώ συγχρόνως και να το τοκίζω. Μάλιστα, είναι προς διερεύνηση. Ναι. Ότι δεν μπαίνουν τόκοι σε αυτή τη διαδικασία. Ο Θεοχάρης πριν παραιτηθεί, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, έβγαλε μια απόφαση που λέει ότι ακόμα και το ποσό που είναι σε αναστολή το κίνδυνο. Παράνομη. Εκεί πια ο πολίτης, η μόνη επιλογή που έχει να μηνθεί είναι να στείλει ένα εξώδικο στο Υπουργείο Οικονομικών, μόλις του επιβληθούν τόκοι πάνω στο ποσό που έχει μπει σε αναστολή, και να τους πει πάρτε τους τόκους πίσω. Και αν δεν το κάνουν μέσα σε 2-3-5 μέρες, να κάνει μήνυση κατά της Γενικής Γραμματέως Εσόδων της κυρίας Σαβαΐδου, που διαδέχθηκε το Θεοχάρη για παράβαση καθήκοντος και απόπειρα καταπίεσης. Μάλιστα. Πίεση, καταπίεση. Καταπίεση είναι η παράνομη ίσπραξη φόρων που δεν οφείλονται. Είναι το άρθρο 244 του ποινικού κώδικα και έχει σημασία το ότι ονομάζεται καταπίεση. Γιατί είναι όντως ο ορισμός της καταπίεσης του μέσου πολίτη. Ακριβώς. Αυτή είναι η αντίδραση που μπορεί να κάνει ο πολίτης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά στοιχίζουν. Δηλαδή, το να στείλεις ένα εξώδικο θα σου στοιχίσει, θα έχεις έξοδα επίδοσης περίπου 40 ευρώ. Όπως ίσως και παραπάνω. Όπως αντίστοιχα έξοδα επίδοσης έχεις και όταν κάνεις την προσφυγή στα δικαστήρια. Μετά την ενδικοφανή, όταν την ίδια αυτή προσφυγή, γιατί η ίδια προσφυγή θα είναι, γίνει στα διοικητικά δικαστήρια, πάλι έχει υποχρέωση να την επιδώσει στο δημόσιο. Άρα μιλάμε πάλι για 40 ευρώ για την επίδοση. Και άλλα 40 ευρώ για την επίδοση της αίτησης αναστολής, που εκεί είναι ξεχωριστά έγγραφα. Δηλαδή έχουν, με λίγα λόγια, κάνει τόσο ακριβή την πρόσβαση του πολίτη στα δικαστήρια, ώστε εμπράκτως του αφαιρούν αυτό το δικαίωμα. Για μένα όμως ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε όλοι. Ναι, κύριε Κόμψη, δηλαδή να υπερασπιστούμε το δικαίωμα που πάνε να μας ψαλιδίσουν, να μας το στερήσουν τελείως. Ναι, μιλάμε για μια απόφαση της κυβέρνησης, για μια απόφαση τέρας, τη χαρακτηρίσατε και έχετε απόλυτο δίκιο, είναι αντισυνταγματική. Είναι ένας τρόπος που μπορούμε οι Έλληνες πολίτες να αντιδράσουμε σε όλο αυτό. Όχι απλά, το μπορούμε είναι σχετικό, ξέρετε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι τώρα που πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, μόνο το 1,5 εκατομμύριο επισήμων ενέργων, να σκεφτείτε, αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Ναι, για μένα δεν μπορούμε, για μένα οφείλουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αν δεν το κάνουμε, ισχύει η παροιμία δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν αντιδράσουμε ούτε τώρα, εγώ σας υπόσχομαι και προβλέπω ότι του χρόνου θα είναι χειρότερο. Μα δεν μοιάζει με ψήφο εμπιστοσύνης αυτό, εάν αποδεχτούμε όλη αυτή την ιστορία. Δεν μοιάζει με ψήφο εμπιστοσύνης, και η ψήφος εμπιστοσύνης ήταν μια παροδία. Διότι όταν μιλάμε για δημοκρατικά πολιτεύματα, η ψήφος εμπιστοσύνης που προέρχεται από βουλευτές κομμάτων που αυτή τη στιγμή εκπροσωπούν το 30% με το ζόρι, άντε 35% του ελληνικού λαού, προφανώς δεν έχει καμία νομική και δημοκρατική αξία ή νομιμοποίηση. Ήταν μία παροδία. Αυτή τη στιγμή μας κυβερνάει το δεύτερο και το τέταρτο κόμμα με ένα μπόνους 50 ευρών, το οποίο αυτό κι αν είναι αντισυνταγματικό, είναι σαφέστατη στρέβλωση της δημοκρατικής αρχής του συντάγματος. Μιλάμε για άλλο ένα έκτρωμα που ισχύει δυστυχώς στη χώρα μας και που έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Ποια ψήφο εμπιστοσύνη? Αυτό είναι ένα θέατρο. Πάνε μέσα και κοροϊδεύονται μεταξύ τους. Δεν έχει κανένα νόημα, ούτε επηρεάζει καθόλου τον πολίτη αυτό το πράγμα. Ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, η πλειοψηφία των πολιτών αυτή τη στιγμή, το μόνο που σκέφτεται είναι πώς θα ξεκουμπιστούν αυτοί, πας και βρει την ισχύα του. Μάλιστα. Δεν χαμογελώ, γιατί δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σαφέστατα και συμφωνώ μαζί σας. Υποψιάζομαι και όλοι οι ακροατές μας, όχι ένας-δύο. Ο λόγος σας είναι σαφής. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ο χρόνος με πιέζει. Να δεσμευτούμε και οι δυο ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόνστα, που ήσασταν κοντά μας. Εγώ παρακαλώ, τίποτα. Εμείς, πώς θα σας πω, και ως
ΕΠΑΜ, αλλά και εγώ προσωπικά ως δικηγόρος ή δικηγόρη, υποτίθεται ότι έχουμε ορκιστεί να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Έτσι λέει ο όρκος μας. Ο όρκος όταν παίρνουμε το πτυχίο του δικηγόρου, έτσι από τη νομική, μάλλον του δικηγόρου, το πτυχίο της νομικής σχολής. Mm-hmm. Άρα, κανονικά θα έπρεπε όλος ο νομικός κόσμος της χώρας να έχει συμπήξει ένα μέτωπο και να προσπαθεί να βοηθήσει τον πολίτη με κάθε δυνατό τρόπο σε αυτή την κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει. Το θεωρώ λοιπόν υποχρέωσή μου.